Θέλω να ευχαριστήσω τον Ανανία, τον κύριο Πόντα, για να τον καλωσορίσω στη χώρα μας. Με ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι είχαμε μια πολύ γόνιμη επικοδομητική συζήτηση σε θέματα κυρίως διμερούς συνεργασίας, τρόπους δηλαδή περαιτέρω της πρόθεσης των ήδη σημαντικών καλών σχέσεων που έχουμε με τη Ρουμανία σε όλους τους τομείς. Η Ελλάδα έχει επενδυτές που έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στη χώρα αυτή. Ενημέρωσα τον κύριο Πόντα για τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Θα έλεγα ότι ανταλλάξαμε απόψεις για τα θέματα της ανάγκης ανάπτυξης των χωρών μας. Ανταλλάξαμε βεβαίως απόψεις και επί ευρωπαϊκών θεμάτων, στα οποία έχουμε διαπιστώσει απόλυτη συμφωνία. Από πλευράς μου βεβαίως ανέλησα και τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας του Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να τονίσω ξεκάθαρα, ιδιαίτερα προς το φίλο λαό της Ρουμανίας, ότι η Ελλάδα ενθέρμως υποστηρίζει την ένταξη της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος Πόντα εκφράσαμε την επιθυμία μας να συμβάλλουμε στην πρόθεση της ένταξης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους ευρωπαϊκούς, στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με τήρηση βέβαια όλων των κανόνων και όλων των αρχών που προβλέπονται, για να υπάρχει καλύτερη γειτονία, καλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. Συζητήσαμε επίσης θέματα σχέσεων της Ευρώπης με γειτονικές της περιοχές, θα έλεγα την Ανατολική και την Νότια γειτονία, θέματα μετανάστευσης, τους νέους θεσμούς της Ευρώπης για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Μιλήσαμε σε βάθος για την ευρωπαϊκή ενεργειακή και περιβαλλοντολογική πολιτική, την ανάγκη ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα. Συμφωνήσαμε ότι σε θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος η τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας αποτελεί ένα σημαντικό όχημα συντονισμού που μπορεί να πάρει και μια ιδιαίτερη μορφή στο θέμα που λέγεται ενέργεια στην περιοχή μας. Συζητήσαμε για τη συνεργασία των χωρών μας στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανισμών και πρωτοβουλειών, όπως είναι η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο. Συμφωνήσαμε ότι η σύμπτωση της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ρουμανικής προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί και αυτή να συμβάλλει στην καλύτερη προοπτική των χωρών της περιοχής. Θέλω να πω ότι η σημερινή συνάντηση με τον φίλο Ρουμάνο Πρωθυπουργό είναι μία επιπλέον απτή απόδειξη των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών μας. Είναι ένα ακόμα βήμα σημαντικό για την πρόθεση αυτών των σχέσεων και είναι και ένα στοιχείο το οποίο δείχνει πραγματικά χειροπιαστά ότι είμαστε έτοιμοι και με την προσωπική φιλία μου, επιτρέπει να πω, που αναπτύσσεται μεταξύ μας, να προωθήσουμε ακόμα πιο έντονα τις ελληνορουμανικές σχέσεις. Ακόμα μία φορά, κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική πρόσκληση και για την εξαιρετική υποδοχή που είχα εδώ στην Αθήνα από την αρχή. Όπως σας είπα, είμαι θαυμαστής της
προσπάθειας, της ελληνικής προσπάθειας που κάνετε τόσο εσείς ως Πρωθυπουργός, εσείς κύριε Σαμαρά, όπως και η κυβέρνησή σας, αλλά και ο ελληνικός λαός, για να μπορείτε να διατηρήσετε τη σταθερότητα στην Ελλάδα, για να μπορείτε να προσφέρετε διάφορες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά και της κοινωνικής κρίσης. Όπως ξέρετε, η Ρουμανία, όπως και η Ελλάδα, πέρασε από δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και βεβαίως εδώ θα ήθελα να σας πω ότι θαυμάζω ακόμα περισσότερο την προσπάθεια που κάνετε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Σαμαρά, να ξεπεράσετε αυτά τα προβλήματα και είμαι σίγουρος ότι ναι, οι δυσκολίες έχουν περάσει τόσο για εσάς, για την Ελλάδα, όσο και για τη Ρουμανία. Και βεβαίως για τις χώρες μας υπάρχει μια θαυμάσια προοπτική για να έχουμε μια περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, να έχουμε μια περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των χωρών μας. Το ίδιο θα ήθελα να σας πω ότι θαυμάζω τη σταθερότητά σας και τη σταθερή σας θέση για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εθνικισμό, με τον φασισμό, τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ελλάδα. Έτσι όπως ξέρετε, είμαστε φίλοι, είμαστε συνεργάτες, δουλεύουμε μαζί στα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διάφορα περιφερειακά προγράμματα, πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτά τα προγράμματα. Η Ελλάδα σε αυτή την περίοδο εξασφαλίζει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα ήθελα να σας πω τα θερμά μου συγχαρητήρια για όλα τα αποτελέσματα, για αυτό το πολύ δύσκολο εξάμηνο που εσείς αναλάβατε την Προεδρία. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα εξασφαλίζει, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση εξασφαλίζει την θέση, τις ευρωπαϊκές θέσεις. Και σήμερα συζητήσαμε και σας πληροφόρησα για τις τελευταίες εξελίξεις, για τις τελευταίες ενέργειες που γίνονται στην Μολδαβία και στη Γεωργία, που όπως ξέρετε πέρσι στο Βίλνιους είχαν το κουράγιο να πάρουν μια απόφαση για να είναι πιο κοντά, να έρχονται πολύ πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασχίζουν αυτή την περίοδο της προένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους διάφορους θεσμούς της νοτιοανατολικής συνεργασίας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έκανα λίγο λόμπι για την Μολδαβία και θα ήταν πολύ ωραία να κάνετε μια επίσκεψη. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα ήταν ένα σήμα που υποστηρίζει, που δείχνει την θερμή υποστήριξη του ζητήματος της Μολδαβίας για την υποστήριξη της στο δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζουμε να μπορούμε να δώσουμε αυτά τα καλά νέα στο Κισινάου και εσείς ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ως χώρα που προεδρεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνετε αυτή την επίσκεψη στο Κισινάου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ένα μήνυμα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης του λαού της Ουκρανίας, ότι η Ουκρανία πρέπει να έρθει πολύ πιο κοντά στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε πολύ πιο κοντά, να συνυπάρξουμε σε αυτή την οικογένεια, σε όλους τους θεσμούς ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως στη συνέχεια να μπορούμε να δουλέψουμε από κοινού για την ένταξη και της Ουκρανίας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω στην ελληνική κυβέρνηση για την υποστήριξη που δίνει σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στη Ρουμανία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας για την ένταξή μας στην Συνθήκη Σέγγεν. Και υπάρχουν κάποια τελευταία ζητήματα που θέλω να συζητήσουμε, να διευκολύνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, για την υποστήριξη που δίνει στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία για την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Συνθήκης Σέγγεν. Έχουμε συζητήσει και για τις οικονομικές συναλλαγές και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στη Ρουμανία, που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και που έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας στη Ρουμανία είναι ωφέλιμο για τους δύο λαούς
Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε από κοινού το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, την ανεργία των νέων. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ρουμάνοι μετανάστες. Θέλουμε οι νέοι να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια θέση εργασίας στη σημερινή κοινωνία, γιατί αλλιώς μακροπρόθεσμα αλλά και μικροπρόθεσμα θα δούμε ότι όλες οι ενέργειές μας δυστυχώς δεν θα έχουν το θεμητό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να αναφερθώ στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικονομία από τις χώρες μας και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε αρκετά ανταγωνιστές πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές στην ενέργεια είναι σχετικά καλές. Οπότε μπορούμε από εδώ και πέρα να έχουμε κάποιες κοινές ενέργειες και προς όφελος και των δύο χωρών, και της Ρουμανίας και της Ελλάδος. Από αυτή την πλευρά θα ήθελα να αναφερθώ στα διάφορα οικονομικά project που δουλεύουμε από κοινού. Έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε το φραγμό του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ. Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών είναι στα 976 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα πρόσφατα στη συνάντηση που είχαμε και στις συζητήσεις που είχαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, είδα ότι οι διαφορές που είχαμε στην προώθηση για τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός που θα λάβει μέρος φέτος στη Βραζιλία, η μοναδική μάχη που έγινε και που εμείς χάσαμε να είναι αυτή και να είναι και η μοναδική μάχη που βρεθήκανε και οι δύο χώρες αντιμέτωπες. Βεβαίως ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι να έχετε μια πολύ ευχάριστη μέρα, όχι επειδή ήρθα εγώ επίσκεψη εδώ, αλλά επειδή είχατε μια μακροχρόνια περίοδο διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και βεβαίως αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Ελλάδος, γιατί όπως ξέρουμε μια ευήμερη Ελλάδα σημαίνει και μια ευήμερη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη ερώτηση στη ρουμανική πλευρά, η κυρία Ανδρέα Γεώργου από την Ρουμανική Δημόσια Τηλεόραση. Președintele Sovietului Suprem de la... Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος της Δούμας της Ρωσίας έχει ζητήσει την ανεξαρτητοποίηση της υπερνηστερίας. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της Ρουμανίας αλλά και της Ελλάδος σχετικά με αυτή την επιστολή. Επειδή ξέρουμε ότι η Ελλάδα κατέχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται συνεχώς στην ατζέντα των συζητήσεων της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, η Ευρώπη έχει τοποθετηθεί καθαρά υπέρ μιας ειρηνικής λύσης των θεμάτων αυτών, που όμως η λύση αυτή θα σέβεται την ακεραιότητα των χωρών. Το ίδιο ξεκάθαρα δήλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ουκρανία. Αποσχιστικές κινήσεις θα έλεγα ότι δεν βοηθούν καθόλου. Κινήσεις δηλαδή που κλιμακώνουν την ένταση δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και κινήσεις οι οποίες κλιμακώνουν όχι μόνο την εσωτερική και τη διεθνή ένταση, δημιουργώντας έτσι βλαπτικές συνέπειες τόσο για την Ευρώπη όσο και για τους εμπλεκόμενους. Επομένως, εγώ είμαι κατηγορηματικά αντίθετο σε ό,τι θα οδηγούσε σε διχασμό μέσα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Και γιατί να μην πω ότι είμαι και κατηγορηματικά αντίθετο σε ό,τι θα οδηγούσε σε αφορμές κλίματος ψυχρού πολέμου μέσα από τέτοιες εξελίξεις. Εμείς επιδιώκουμε παντού την αποκλιμάκωση της έντασης μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, τις προβλεπόμενες από το διεθνές δίκαιο και μέσα από μια βιώσιμη ειρήνη των χωρών της Ευρώπης. Θα ήθελα να
απογραμμίσω και να συγχαρώ τη θέση της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποστήριξη που έχουμε για τις ενέργειες από κοινού, που μπορούν να δείξουν στην κυβέρνηση της Μολδαβίας αλλά και του λαού της Μολδαβίας ότι ο δρόμος προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο σοβαρό δρόμο που μπορεί να τον ακολουθήσει. Γι' αυτό έχουμε συζητήσει σήμερα, πριν από τις 25 Μαΐου, οι Μολδαβοί πολίτες να μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη χωρίς βίζα, χωρίς απαιτούμενη βίζα. Έχουμε συζητήσει εδώ με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, η Μολδαβία και η Γεωργία, τον Ιούλιο, αν μπορούμε να υπογράψουμε μια συνθήκη προένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι πραγματικά τα πραγματικά ζητήματα που προσπαθεί να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μολδαβία και για τη Γεωργία, για να μπορούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, να μπορούν να διατηρήσουν την... να είναι δηλαδή πάντα ένα βήμα πριν από το κίνδυνο που έρχεται από την Ανατολή και να αισθάνονται ότι έχουν υποστήριξη, τόσο η Ρουμανία όσο και η Ελλάδα προσπαθούν να υποστηρίξουν πάντα με κάθε τρόπο την δημοκρατία της Μολδαβίας. Και γι' αυτό το λόγο και από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι όλες τις δραστηριότητες, όλες τις δράσεις που κάνει η Ρουμανία ξεχωριστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς υποστηρίζουμε και τα έργα υποδομής στην Μολδαβία και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τομέα, δηλαδή να μην είναι τόσο και τόσο εξαρτημένη από τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, αυτό είναι κάτι που η Ρουμανία μπορεί να κάνει περισσότερο για τη Μολδαβία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είμαστε και γειτονικές χώρες. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην υποστήριξη που δίνει η ρουμανική κυβέρνηση στην κυβέρνηση της Μολδαβίας και στον πρόεδρο Λιάνκα. Η κυβέρνηση του Βουκουρεστίου έχει κάθε υποχρέωση να υποχρεώνει να βοηθήσει στη συνέχεια την υποστήριξη της ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως εμείς υποστηρίζουμε την κυβέρνηση που εξασφαλίζει την προένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο αμέσως θα έχουμε ένα πολύ πιο εντατικό διάλογο. Είμαι σίγουρη ότι η Ελλάδα που έχει τώρα την Προεδρία, όπως και η Ιταλία που θα έχει στη συνέχεια την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βοηθήσουν πάρα πολύ για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε, να τους υποστηρίξουμε και όχι να είμαστε αντιμέτωποι. Αν είναι να διαλέξουμε μεταξύ του κυρίου Βορόνιν και του κυρίου Λιάνκα, εγώ επιλέγω τον κύριο Λιάνκα. Πρώτα απ' όλα, είναι παράληψή μου που δεν συνεχάρην την ρουμανική κυβέρνηση για αυτήν την βοήθεια που μέσα σε δύσκολες ώρες, γιατί οι δύσκολες οικονομικές ώρες είναι για όλους μας, προσφέρει σήμερα στην Μολδαβία. Και θέλω να καταστήσω σαφές ότι ως Ευρωπαϊκή Προεδρία εμείς επιζητούμε την πολύ γρήγορη συμφωνία προένταξης και την πολύ γρήγορη υλοποίηση της συμφωνίας, που άλλωστε αυτά έχουν υπογραφεί στο Βίλνιους, για τις βίζες. Και θέλω τέλος να πω στον αγαπητό Ρουμάνο συνάδελφό μου ότι θα επισκεφθώ ως πρόεδρος την Μολδαβία στις 8 Απριλίου, ακριβώς προκειμένου να συμβολιστεί και να σηματοδοτηθεί αυτή η στενή σχέση που ελπίζουμε να έχει η χώρα αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία ερώτηση στον κύριο Νίκο Αρμένη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ερώτησή μου αφορά και τους δύο. Προφανώς θα έχετε συζητήσει για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Θέλω να κάνω πιο συγκεκριμένο το ερώτημα. Μετά και το δημοψήφισμα που έγινε στην Κρυμαία,
Ποιες πρέπει να είναι από εδώ και στο εξής, πιστεύετε, οι εξελίξεις? Ρουμανία. Έτσι όπως ξέρετε, η Ρουμανία είναι μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ κοντά γεωγραφικά με την περιοχή της κρίσης, με την Κρυμαία. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν πάρα πολύ δραστήριοι. Έχουμε προσπαθήσει να έχουμε μια σαφή θέση τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Κρυμαία είναι αντιμέτωπο με το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε στην Ουκραίνα, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε στην Κρυμαία και βεβαίως υποστηρίζω τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη τόσο σταθερή θέση που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση αυτών των ζητημάτων και όχι να φτάσουμε πάλι σε ένα ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το διεθνές δίκαιο, πρέπει να εξασφαλίσουμε τα σύνορα και την αυτονομία των χωρών της περιοχής, τόσο περισσότερο, επειδή έτσι όπως ήταν και η προηγούμενη ερώτηση, αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα, αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε προβλήματα που θα εξαπλωθούν και σε άλλες χώρες. Έχουμε το πρόβλημα της υπερνυστερίας, έχουμε το πρόβλημα της γεωργίας. Οπότε εδώ οι ευρωπαϊκοί φορείς, όπως και το ΝΑΤΟ, πρέπει να έχουν μια πολύ σταθερή θέση, μια πολύ σίγουρη θέση. Πρέπει να έχουν ενέργειες από κοινού, πραγματικές θέσεις για να μπορούν να βρουν λύσεις τόσο για την Ουκραίνα όσο και στη Γεωργία, να ξέρουν και να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια σαφή υποστήριξη από τη δική μας την πλευρά. Για την υπερνυστερία μπορείτε να το εντάξετε ως θέση δική μου και για το θέμα της Ουκρανίας, δηλαδή ότι η Ευρώπη έχει δημόσια και καθαρά τοποθετηθεί υπέρ μιας ειρηνικής λύσης που σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα αυτών των χωρών. Και επαναλαμβάνω ότι αποσχιστικές κινήσεις δεν βοηθούν. Κατά τα άλλα, καλύπτομαι πλήρως από την απάντηση που έδωσε ο συνάδελφος Πρωθυπουργός Ρουμανίας. Άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι σας που κάνετε στην Αθήνα και θα είμαστε σε συνεχή άλλωστε επαφή. Ευχαριστούμε.